Ο εφιάλτης του κορονοϊού παραμένει, όπως και ο κίνδυνος εσωτερικής διασποράς μέσα στις κλινικές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Τα κρούσματα κορονοϊού στο νοσηλευτικό προσωπικό του Παγνή έθεσαν σε συναγερμό το νοσοκομείο, καθώς δεν προκύπτει μόνο κίνδυνος για τους εργαζομένους, αλλά και τους ασθενείς. Και είχαμε αυτά τα πρόσφατα περιστατικά που πολύ φοβόμαστε το επόμενο διάστημα δεν θα είναι τα μοναδικά. Γιατί ακριβώς μπαίνουμε στο χειμώνα, υπάρχει η γρήπη, υπάρχει ο COVID και η περίφημη ενίσχυση του συστήματος υγείας την ακούμε, δεν τη βλέπουμε επί της ουσίας. Πράγματι είναι δύσκολη η κατάσταση να νοσηλεύουμε περιστατικά με COVID, με περιστατικά no COVID, γιατί η διασπορά μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα και δεν είναι μόνο όσο αφορά τους ασθενείς, αλλά είναι όσο αφορά και τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να εντείνουμε λίγο την προσοχή μας και πάλι. Όπως προειδοποιεί το Σωματείο Εργαζομένων, οι ασθενείς με COVID απομονώνονται σε κοινό θάλαμο ανακλινική και περιθάλπονται από κοινό προσωπικό με τους υπόλοιπους ασθενείς. Η πρακτική αυτή ελοχεύει δεκάδες κινδύνους, ενώ ακόμη και όταν το προσωπικό νοσεί, η λύση, όπως επισημαίνεται, δίνεται με εργαζόμενους λάστιχο. Με το γνωστό ράβε ξύλων, όπως γίνεται στα νοσοκομεία της χώρας μας και στο δικό μας, μετακινήθηκε νοσηλευτής από άλλη κλινική να εργαστεί σε άλλη κλινική, σε μια κλινική που δεν την γνώριζε εξ αρχής. Μετακινείται προσωπικό, ανακαλούνται ρεπό, σπάνε άδειες, υποχρεώνονται οι εργαζόμενοι να δουλεύουν σε ρή βάρδιες γιατί δεν μπορούν να καλυφτούν τα πόστα. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου υπενθυμίζουν ότι μπορεί να βρισκόμαστε σε άλλη φάση της πανδημίας, αλλά ότι δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός. Αυτό που ζητούν είναι μέτρα περιορισμού της διασποράς στις κλινικές και προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού. Δυστυχώς τα πράγματα επιδεινώνονται μέρα με τη μέρα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Είναι αποτέλεσμα της χρόνιας υποβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της δωρεάν περίθαλψης που, όπως είπατε πολύ σωστά, οφείλει να παρέχει. Προφανώς και υπάρχει ένας εφησυχασμός και εντός και εκτός νοσοκομείου. Θα πρέπει να ενταθεί η προσοχή, θα πρέπει να ξαναδώσουμε την προσοχή ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται. Αυτό που ζητούν είναι να σταματήσουν οι μετακινήσεις μεταξύ τμήματων, οι διπλοβάρδιες, τα αλλεπάλληλα νυχτερινά και τη διαμόρφωση ασφαλών θαλάμων νοσηλείας κρουσμάτων COVID με σαφή χωροταξικό διαχωρισμό.